αγόρια και κορίτσια, μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης κρατούν με περηφάνεια ψηλά την ελληνική σημαία και παρελάβουν στην οδό Τσιμισκή. Μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης παρέλασαν στο κέντρο της πόλης παραμονή της Εθνικής μας Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα των επισήμων που παρακολουθούσαν την παρέλαση από την εξέδρα. Γονείς και φίλοι των μαθητών συγκεντρώθηκαν από νωρίς κατά μήκος του πεζοδρομίου στην οδό Τσιμισκή για να καμαρώσουν και να χειροκροτήσουν τους μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων που παρήλασαν για να τιμήσουν όσους συμμετείχαν στον αγώνα εναντίον των επιδρομέων Ιταλών το 1940. Τιμούμε σήμερα τους προγόνους μας που αγωνίστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την πατρίδα ενάντια στον κατακτητή, ενάντια στον φασισμό. Σήμερα με το ίδιο σθένος, με τόλμη, παλεύουμε για το σήμερα και το αύριο για κοινωνική δικαιοσύνη. Συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές που συμμετείχαν στην παρέλαση σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Οι νέες Ελληνίδες και οι νέοι Έλληνες αποτελούν την ελπίδα του έθνους. Χρέος δικό μας είναι να τους δώσουμε την δύναμη, τα εφόδια, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για μια νέα ισχυρή Ελλάδα. Ισχυρή Ελλάδα κοινωνικά, ισχυρή Ελλάδα οικονομικά και βεβαίως ισχυρή Ελλάδα εθνικά. Στις σελίδες δόξας, ηρωισμού και αυτοθυσίας που έγραψαν οι προγονείς μας στην ελληνική ιστορία, αλλά και τα διδάγματα του αγώνα, αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι παρακολούθησαν τη μαθητική παρέλαση. Είμαστε όλοι περήφανοι για τα παιδιά μας, για τα οποία όμως θέλουμε το καλύτερο. Θέλουμε σύγχρονα σχολεία, χωρίς διπλοβάρδιες, σύγχρονα ανοιχτά στην έρευνα πανεπιστήμια, χωρίς εγκληματικότητα, χωρίς ναρκωτικά. Θέλουμε θέσεις εργασίας για να μένουν οι νέοι Έλληνες εδώ, στην Ελλάδα. Το όχι του 40 ήταν ένα όχι απέναντι στην ισοπαίδωση της αξιοπρέπειας και ενός υγιούς πατριωτισμού. Έλληνες ήταν τότε. Έλληνες είναι και τώρα. Ξανά το όχι επιβάλλεται λόγω των συνθήκων, έτσι ώστε την αυριανή μέρα όλα όσα έχουν πει οι πολιτικοί να γίνουν πράξη και τα παιδιά μας να μείνουν εδώ. Μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο και στους υπόλοιπους δήμους του νομού, ενώ στις 11 είναι προγραμματισμένη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.